Καταρχήν, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν η εικόνα η οποία παρουσιάζει η Επιτροπή σήμερα. Προφανώς τα θέματα τα οποία μας απασχολούν είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό φαίνεται από τον κόσμο ο οποίος έχει συγκεντρωθεί έξω. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που επιτέλους σηκώθηκε ο κόσμος από τον καναπέ και ήρθε σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για ζητήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει όλες οι παρατάξεις και φαντάζομαι και στην παράταξη του Περιφερειάρχη υπάρχουν φωνές οι οποίες αντιτάσσονται σε μια πολιτική η οποία μάλλον τελικά αποδεικνύεται αδιέξοδη. Και επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από τις λέξεις και δεν θα είμαι πολύ ευγενικός, είναι γνωστό γιατί σήμερα αυτά τα θέματα ήρθαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Όταν πίσω από κάποιες κινήσεις υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, όπως το είδαμε και στο Δήμο της Τρίπολης με την επέσχυτη απόφαση την οποία πήρε, γιατί θα τα πούμε όλα ανοιχτά σήμερα, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό το λόγο και αυτά τα θέματα ίσως δεν έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, πραγματικά λυπάμαι για την τακτική την οποία ακολουθούμε. Έχουμε στηβαχθεί εδώ μέσα σαν τα ποτήρια για να πάρουμε απόφαση για τόσο σημαντικά θέματα. Θέλετε να είναι και γνωμοδοτικός ο ρόλος μας μόνο? Ας είναι και γνωμοδοτικός. Ας δώσουμε όμως την ευκαιρία επιτέλους σε αυτούς που εξέλεξε ο πολιτικός λαός να ακουστούν και ακόμη περισσότερο και σε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε κάποιες επιτροπές ή σε κάποιους συλλόγους που έχουν εντρυφήσει περισσότερο στα θέματα για να μας ενημερώσουν. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθα από τη δουλειά μου σφαίρα για να έρθω να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ και να αντικαταστήσω τον κύριο Νικολά που δεν μπόρεσε να έρθει σαν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά αντικρίζω αυτή την εικόνα πραγματικά η οποία με θλίβει τα μάλα. Λοιπόν, θα ήθελα να τηρηθεί μια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών τάξη, να πάρουμε μια σωστή απόφαση σήμερα εδώ, να ρίξουμε τις κομματικές παροπίδες, να ρίξουμε τις παραταξιακές παροπίδες και να κοιτάξουμε το καλό της Πελοποννήσου, αλλά αυτό θα το πω στη συνέχεια αναλυτικά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Ούτε είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε τέτοιες εταιρείες για να έχει επαφή. Απλά θα μιλήσω σαν πολίτης ο οποίος βλέπει την κατάσταση πώς εξελίσσεται στη χώρα και είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους που με ψήφισαν και με στήριξαν. Είπε ο κ. Μανδρώνης προηγουμένως ότι κάποιοι και εμείς νομοθετικό χαρακτήρα έχουμε και δεν θα μας ακούσουν κάποιοι κτλ. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι? Η κυβέρνηση, ο υπουργός, κάποιοι άλλοι οι οποίοι τέλος πάντων αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να περνάνε τα φορτηγά πια την εθνική οδό, κουβαλώντας ανεμογεννήτρες και να μας γράφουν όλους τα παλιά τους τα παπούτσια με το έτσι θέλω? Ποιοι είναι τελικά όλοι αυτοί? Ποιοι τους στηρίζουν και δεν βγάζουν μια. Δεν μπορούν να χρώσουν μια λέξη απέναντί τους και να πούνε ως εδώ? Γιατί πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε αυτές τις επιτροπές να έρχεται όλος αυτός ο κόσμος σήμερα για να πούμε το αυτονόητο? Ότι ναι, δεν πάει άλλο. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν πόσες ανεμογεννήτρες θα πούν και πού? Δηλαδή, εγώ παρατηρώ τα δύο τελευταία χρόνια, οπουδήποτε υπάρχει πουνοκορφή, εμφανίζεται μια εταιρεία και λέει θα πάω να βάλω ανεμογεννήτρες. Οπουδήποτε υπήρχε πράσινο, κατακάρει ο τόπος, το παρατηρήσαμε με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Εύβοια και γέμισε ο τόπος. Παραμιλάμε το με ένα λόγο. Το μοναδικό πνεύμα πρασίνου στο κέντρο της Πελοποννήσου, τέσσερα βουνά μας έχουν μείνει, το έχετε καταλάβει. Τα ίδια το Σπάρνωνας, Ζήρια και μένα. Εάν τα χάσουμε αυτά, καήκαμε. Η Αρκαδία, ειδικά αν το μέλλον σβήσει από το χάρτη, έχει τελειώσει τουριστικά. Νομίζετε με αυτά τα σχέδια θα ζήσει όλη η περιοχή εδώ το λεκανοπέδιο με τις φαρμακοβιομηχανίες και το δίθεν πλούτο ο οποίος θα έρθει? Και δίπλα μας θα έχουμε καταστρέψει ουσιαστικά την πηγή του τουρισμού? Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα μας πούνε πόσες ανεμογεννήτρες και πότε επιτέλους θα σταματήσουν? Αυτοί, κοιτάξτε, μας αντιμετωπίζουν σαν τους κολύμπους. Έχουν το κέρδος, έχουν το χρήμα το οποίο το πήραν με διαφόρους τρόπους που δεν είναι της παρούσης, καταπατώντας θεσμούς, είτε αυτό ήταν δικαιοσύνη είτε οτιδήποτε, χρηματίζοντας γιατί έτσι έχουν μάθει. Όμως εμείς δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Σήμερα πρέπει επιτέλους να αρθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε και να είμαστε μπροστά όταν το πρώτο φορτηγό έρθει για να πάει να τοποθετήσει. Γιατί ναι, μπορεί να είναι νομοδοτικός ο χαρακτήρας μας και είμαι βέβαιος ότι θα το λάβουν υπόψη μας, ό,τι και να πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να είμαστε όλοι μπροστά. Ποιο είναι το κέρδος για να μου πει κάποιος για τις κοινωνίες τις τοπικές? Μπορείτε να μου απαντήσετε υπεύθυνα. Εγώ σας λέω για αυτές που υπάρχουν ήδη. Πάμε μια βόλτα στο Βαλτέτσι να ρωτήσουμε τους κατοίκους. Ποιο είναι το κέρδος? Τι είδαν αυτοί οι κάτοικοι για τις τοπικές, στην τοπική κοινωνία? Πόσες ανεμογεννήτρες, αγαπητοί μου, θα χρειαστεί να βάλουμε για να καλυφθεί η ενέργεια αυτής της χώρας? Πότε θα γίνουμε τελικά η μπαταρία της Ευρώπης, αυτό που ακούγεται? Διαβάζουμε όλες τις μελέτες σχετικά με την αλλαγή που γίνεται στο μικροκλίμα κάθε περιοχής.
Διαβάζουμε όλες τις μελέτες που βρήκαμε και είδαμε το φως της δημοσιότητας από σοβαρά πανεπιστήμια. Δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι, ούτε οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να χαρακτηρίσει. Τουλάχιστον δεν νομίζω να θεωρείται ψεκασμένο. Εντάξει, έχουμε δώσει και δείγμα γραφής αν μη τι άλλο εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, γιατί δεν βλέπω, για παράδειγμα, ανεμογεννήτριες στη Μύκονο. Το νησί των ανέμων δεν είναι. Γιατί δεν είδα εκεί να μπαίνουν. Γιατί δεν είδα ανεμογεννήτριες στην Πεντέλη και στην Εγκάλη. Γιατί δεν είδαμε μία εκεί να φυτρώνει. Εκείνα τα βουνά δεν έχουν ψυχή. Δεν θα ζηλέψουν τα δικά μας. Να τα σκεφτούμε λίγο σοβαρά τι γίνεται. Σήμερα υπάρχει ένας παλαιλίος ξεσκομός. Στην Ικαρία, στην Εύβοια, στη Σκύρο, εδώ στην Πελοπόννησο. Και πρέπει επιτέλους σοβαρά να σταθούμε γύρω από αυτό το ζήτημα. Με θλίβη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης. Είδατε τι έγινε. Ο άνθρωπος ο οποίος εισηγήθηκε τη μελέτη, δουλεύει στην εταιρεία, ο αντιδήματος. Μας θλίβει αυτό. Έχουμε γίνει ρεζίλ πανελλαδικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης. Πώς το λένε, ο οποίος Κατσαφάνης. Λοιπόν, και έχει βγει, έχει βουήξει το διαδίκτυο. Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Λοιπόν, με την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί, είναι δυνατό και για να μην πιαστούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και πούμε ότι αφού γνωμοδότησε θετικά, ας πούμε, ότι πρέπει και η περιφέρεια να πάρει μια θετική απόφαση. Εγώ θα έλεγα, είπατε κύριε Μανδρώνη, να γυρίσουμε πίσω τις μελέτες για το Μέναρο και για τις υπόλοιπες περιοχές, την Τζεμπερού και το. Ποιο άλλο είναι το σημείο, αυτά τα μίσου. Ναι, να αρνηθούμε τον Άγιο Πέτρο κτλ. Δηλαδή, θέλετε τώρα να πιστέψω ότι όλοι αυτοί έρχονται να ρίξουν χρήματα στην περιοχή, θα τους κοστίσει δεν ξέρω πόσο και έχουν φέρει λάθος μελέτες ή τέλος πάντων ελληνικές μελέτες. Και θα τους τις πάμε εμείς πίσω και θα πούμε βελτιώστε τες και ξαναφέρετε τες να το ξανασυζητήσουν. Η αντιμετώπιση τώρα αυτή καταλαβαίνετε ότι αγγίζει τα όρια του γυμνασίου για να μην πω μικρότερης τάξης. Λοιπόν, σήμερα καλούμαστε εδώ και έχουμε κληθεί για να πούμε ναι ή όχι. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και πείτε ένα μεγάλο όχι. Και ευαισθητοποιούμε τον κόσμο της Αρκαδίας για να καταλάβει και ο τελευταίος ότι δεν έχει πια να κερδίσει τίποτα. Τα βουνά μας γύρω-γύρω γέμισαν και από εκεί και πέρα δεν είναι όμορφο κανένας να ξυπνά στο Μέναρο, στους ξενώνες, στα τουριστικά καταλήματα και να βλέπει απέναντί του το αιωλικό πάρκο γιατί έτσι διέταξε ο κάθε προύχοντας της περιοχής. Αυτό οφείλουμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εγώ θα είμαι εκεί έξω, πραγματικά σας μιλάω και ελπίζω να είστε και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.